Νοέμβρης 2042. Και στο ξέχυλο ημερολογιό μου δεν χωράει ούτε μια ράδα, ούτε καν μια λέξη ταξιθέτρια. Μπροστά σου αντικρίσαμε εγώ και ο πόνος, ο επιχώριός μου. Ο Αρμαγεδόνας μοιάζει τώρα πια με εξωτική χορεύτρια. Τώρα βρισκόμαστε κατά μεσή στο μονοπάτι του φωτός και η ελευθερία είναι εδώ και καιρό η κύρα των σκέψεών μας. Τα τραγούδια μας δεν γίνανε πόρνες κανενός και μας αρκούν μόνο τα βάσανα ετούτα των καιρών μας. Οι αθάνατοι δεν καταφέραν να απομαγεύσουν την περατότητα. Η διάθεσή μας άλλαξε, δεν θρυνούμε πια τους επιζώντες. Το μυστικό αποκαλύφθηκε μοναχό του. Τι αξιότητα επιβίωσε ο δυνητικός άνθρωπος απέναντι στους τυχόντες. Σταμάτησε η πλάνη και η μετάσταση των ομοιωμάτων και ο διάβολος απέτυχε να μας κάνει χειρότερους. Δεν απολογούμαστε πια για το καλό των θεργεμάτων και η γλώσσα ξαναπερνά μέσα από το νόημα. Για τους νεότερους η ταχύτητα δεν παράγει πια ειδονή και πάψε να είναι ο χρόνος βαρετός. Αλαφρώσαμε από τους φόβους και είδαμε τα σπουδαία κατάματα. Ευτυχώς ο άνθρωπος πια από την ιστορία βαδίζει εκτός, δεν μας κινεί πια η αποστροφή και τα συχάματα. Οι μνήμες δεν χωρούν πια όσα ποτέ δεν συνέβησαν κι είμαι σίγουρος ότι όσα ξέχασα ήταν άνευ σημασίας. Δεν είμαστε πια φιγούρες χωρίς σκία κι όσα μας θέρισαν θεραπεύσαν πλήρως τη λοιμώδη αποφυγή της ουσίας. Η ρητορική του μίσους ξέμεινε από αρχές και αφηγήσεις κι ο σκοπός δεν αγιάζει πια τον ορισμό μας. Πάψαμε να είμαστε καταθλιπτικά ενήμεροι χωρίς αισθήσεις κι η νοσταλγία έχει πάψει να συσσωρεύεται εντός μας. Τώρα φανταζόμαστε ξανά το μέλλον των στοχασμών μας και ευτυχώς γεννιούνται ακόμα το αύριο ταξιδιώτες. Η νύχτα ήταν πιο σκότεινη πριν να χαράξει μπρος μας. Γλιτώσαμε από την ομοιομορφία της απόγνωσης και τους δεσπότες. Τραβήξαμε επιτέλους τις κουρτίνες για να μπει το φως και αχρηστεύτηκε η αρτική πορνογραφία των εικόνων. Έκανος εδώ το χρέος του ο Ιερώνυμος Μπός. Τώρα μπορούμε και ζούμε χωρίς προτάγματα δαιμόνων. Ο κόσμος έπαψε να οχυρώνεται στην πραγματικότητα. Στο πλωστάσιο των συμβάντων ξέμειναν κάτι σουβενίρ. Οι τέχνες είναι ξανά σε ρήξη με τη ρηχότητα και ο θάνατος πρόλαβε τον Άμλετ πριν να γίνει βασιλιάς Λίρ. Έχω χρόνο τώρα, θα κάτσω να με διαβάσω για να με μάθω. Ελπίζω ότι έπαψα να με δεις Χριστός εντός ορμητηρίου. Τώρα θρυνώ όταν γράφω κι όταν είμαι γλεντώ και πλάθω. Δεν είμαι πια συνένοχος ενός μοιραίου σεναρίου. Ο γεροπλάτωνας ανακουφίζεται που τώρα η σκέψη μας μετέχει στις αλήθειες που εμπιστευόμαστε. Αν ωφελούνε κάθε δύναμη που επιδιώκει τη στρέψη μας, τώρα ζούμε κι είμαστε κι όχι απλά περνιόμαστε. Δεν με τυραννούν πια τα ζωφερά σμήνη των λογισμών μου. Είμαι ένας αλίβας που αποζητεί να ζήσει στο φως. Ο θάνατος δεν είναι πια μέρος των ισχυρισμών μου κι ούτε με σκιάζει κάποιος τελειομανής θεός. Ήθελα απλά τώρα που η ενέργεια μου ρέει φυσιολογικά να θυμίσω ότι στη φύση κατοχή δεν υφίσταται, όλα συμβαίνουν αρμονικά και αποβαίνουν διδακτικά. Γι' αυτό άδικα, άχρονα κι ασκόμπα όσα κηρύτατε, ο κόσμος βρήκε την ουσία και αφηγείται τη σπάνη του κι ο άνθρωπος έπαψε να έχει την απόρριψη αμυνά του. Ο κυνηγός χρόνος λουφάζει στο ορμάνι του παρέα με τους προφήτες που περιγράψαν τα δεινά του. Είναι 14 Νοεμβρίου 2042 και στο ημερολόγιο μου δεν χωράει πια ούτε μια ράδα, ούτε καν μια λέξη ταξιθέτρια. Μπροστά σας αντικρίσαμε εγώ και ο πόνος, ο επιχώριός μου. Ο Αρμαγεδόνας μοιάζει τώρα πια με εξωτική χορεύτρια.